Έλα, Μιχάλη, καλημέρα. Καλημέρα, Μιχάλη, καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, συγκρατές. Τι λέει, πώς σε φάνηκε η εκδήλωση χθες με τον Βλόχο Γιάννη? Ήταν πάρα πολύ εκδήλωση και κόσμο πολύ. Εντάξει, οι ομιλητές ήταν καλοί. Πέρα από τα παρατράγωδα εισαγωγικών του Βενιζέλο για το φετινό του Πασόκ. Αλλά ήταν όλα εντάξει. Ναι. Συγγνώμη, του Βενιζέλο, του Λοβέρδο. Του Λοβέρδο. Στην ουσία μπορεί να είναι επικαλύπτη. Ναι, ναι. Του ψηφίσουν όλοι αυτοί που ήταν εκεί, λες? Ορίστε. Θα τον ψηφίσουν όλοι αυτοί που ήταν εκεί χτες? Αυτό δεν ξέρω. Εντάξει, ήταν κόσμος. Είδα και κόσμο και από άλλους χώρους, βέβαια. Ναι. Έτσι, το καλό ήταν έξω. Από άλλους πολιτικούς χώρους. Τώρα δεν ξέρω χτες αν ψηφίσουν όλοι για δημοκρατία αυτή. Αυτό είναι καλό. Ναι. Δεν γνωρίζω. Δεν ψηφίσουν όλοι για δημοκρατία. Εντάξει. Τώρα δεν μπορώ να το ξεπάνω. Η εκδήλωση ήταν πάρα πολύ καλή. Η κόσμο είχε. Ναι. Ο Ρήτος μόνο δεν ήρθε. Εντάξει, έχει τους λόγους του. Εντάξει, μπορεί να έχει να κάποια δουλειά, κάποια άλλη υποχρέωση και να μπορεί να κάνει. Ήταν όλοι οι πολιτευτές και ο Μικέλης. Όλοι οι πολιτευτές ήταν, ο περιφερειάρχης ήταν, ο υπουργός μας ήταν, οι βουλευτές ήταν. Χαρά ξανά, αλλά και να εκπομπή την Κυριακή. Χαρά ξανά, θα στην Αθήνα. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Ναι, όχι, ήταν καλή εκδήλωση. Δημοσιογράφοι ήταν, εσείς δεν ήσασταν. Τι άλλο ήταν? Ωραίος παρουσιάστηκε και στο πάνελ. Παρουσιαστής ήταν ο Γιώργος. Όλα καλά. Μια χαρά. Τακτοποιημένα όλα. Τα ελέγξαμε όλα. Πώς πήγε η συνάντηση με τον Μητσοτάκη στην Αθήνα? Καλά ήταν. Είχα μια συζήτηση και τους προέδρους των ΔΕΠ και τους προέδρους των ΤΙΝΤΟ. Μας είπε και όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, βασικά αυτό ήταν το βασικό, ήταν όπου όλοι οι υπουργοί μιλήσαν, είπαν για το κυβερνητικό έργο που κάναν. Και στο δεύτερο σκέλος είχε τα οργανωτικά θέματα ενώπιση εκλογών που έχουμε. Τι σας είπε? Ποιος μας είπε? Πότε θα γίνουν εκλογές? Οι άλλοι παραπίσω, ρε, ο Νέζης και αυτοί. Οι εκλογές θα γίνουν τέλος της τραετίας. Τώρα πότε? Απρίλιο θα είναι, Μάιο, δεν ξέρω, τέλος της τραετίας πάντως. Δεν είπε συγκεκριμένα θα γίνει κάποιο, δεν είναι τέλος της τραετίας. Το είπε ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός. Εκεί στα πηγαδάκια μετά που μιλήσατε με τους άλλους και με τον Μαρινάκη και με αυτούς, τι σας είπε? Προς τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου. Εκεί φαίνονται. Τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, ναι, εκεί πέρα, ναι. Τα Αγίου Κωνσταντίνου θα γίνεται εδώ Μαλευράς. Όμως. Πώς θα με πάρουν τηλέφωνο για χρόνια πολλά τα Αγίου Κωνσταντίνου που θα είναι εκλογές. Ρε μάνα μου, Κωστάκι μου. Αναλόγως. Να ζήσεις χρόνια. Τι? Αναλόγως. Τι αναλόγως? Τι θα έχει προηγηθεί μεταξύ σας? Όχι, όλοι θα πάρουν. Όλοι θα πάρουν. Θα καταλάβεις όμως τον ενθουσιασμό του ανασυγκράτητου από τον ενθουσιασμό τον προσποιητό. Δεν ξέρω εγώ τώρα ποιοι με παίρνουν επειδή με αγαπάνε και ποιοι με παίρνουν επειδή έχουν συμφέρον. Χαζόν περνάς. Αφού μόλις γυρνάμε την πλάτη. Από κοντά, Κωστάκι, πώς είσαι? Καλά. Μόλις γυρνάω την πλάτη στη γωνία. Αφού δεν έχω μάτια και στην πλάτη, εγώ τις βλέπω. Εσύ κογκάλεις. Ακούνε όλοι, αυτό είναι το θέμα. Ναι, ακούνε όλοι, ναι, αυτό είναι το πιο ευχάριστο. Δεν πάνε, λέω. Βρίζουν, ξεβρίζουν εκεί. Άλλοι πονηρά, άλλοι κρυφά, άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς. Άλλοι ορφιανίστηκα. Ναι. Μιχάλη, τι γίνεται και πώς θα πας με το Δήμο? Σαν να κάτσεσαι λίγο οι άλλοι, μη φαίνεται. Τι γίνεται? Σαν κάτσε. Εγώ δουλεύω. Δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύω. Τώρα από τον τελευταίο καιρό αυτό γυρίζω τα χωριά, συγκροτώ το ψηφοδέλτιο. Τα παλιά, η παλιά ομάδα που είχα, την έχω μαζί μου, είναι μερικές, θα κάνω και άλλες προσθήκες, γιατί θα είμαι 150 άτομα για να έχω πλήρη ψηφοδέλτιο. Και εγώ θα κατεβώ με το μέγιστο. Ναι. Για να πάω να διεκδικήσω, θα μπορούν όλοι αυτοί που ακούγουν να κάνουν ψηφοδέλτια τόσο μεγάλα. Είναι δύσκολο. Υπάρχει τόσο κόσμο εκεί πέρα. Αν κατεβούμε 3-4 συνδυασμοί, θα χρειαστεί κάτι οικογένεια και πάνω ψήφιο. Φανταστείτε τώρα, έχουμε όλοι πλήρη ψηφοδέλτιο από 150 άτομα. 4 συνδυασμοί θα είναι 600 άτομα. Είναι δύσκολο βέβαια το εγχείρημα. Όλους τους σέβομαι, κανένα δεν φοβάμαι. Έτσι κι αλλιώς ήταν, εγώ πάμε να κυρίσω την πρώτη Κυριακή. Το δεύτερο γύρο δεν τη συνηθίσαμε, ήταν πρώτος. Πάμε για να κυρίσουμε τεράστιο 3% και πάμε την εκλογή την πρώτη Κυριακή. Ναι, άμα δεν πάρεις την πρώτη Κυριακή, πού να μπεις η περιπέτεια μετά στο δεύτερο γύρο? Αυτό είναι ο στόχος. Προηγούμενη φορά ήταν σε παραλίγο νερό, φτάσαμε πάρα πολύ κοντά. Με έναν δυνατό αντίπαλο που ήταν όλοι απέναντί μου, ξέρετε πώς είναι τα πράγματα, αλλά εντάξει, όλα καλά. Ποιοι είναι τώρα, ποιοι κατεβαίνουν τώρα, εκτός από την παρούσα δημοτική αρχή? Εκτός από την παρούσα δημοτική αρχή και σένα, ποιοι κατεβαίνουν άλλοι? Η κυρία Χαλβατζά έκανε δήλωση να κατεβεί, ο κύριος Μεριβάκης έκανε δήλωση να κατεβεί. Τώρα, πώς
Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Θα κατεβήκε η Χαλβατζά πάλι, ξανά. Δήλωσε. Κύριε Χαλβατζά, το πήγε και δήλωσε επίσημα τα κατεβήκε. Τι να πάρει. Έκανε δήλωση ότι τα κατεβήκε, κύριε Χαλβατζά. Ναι. Γιατί το έχει το μυαλό για το ψηφοδέλτιο του Πασόκ, αλλά. Ίσως μπορεί το ψηφοδέλτιο να προηγείται. Οι εθνικές εκλογές προηγούνται τις δημοτικές. Ίσως να κατεβεί για ψηφοβουλευτής, και αν δεν εκλεγεί, να πάει στο Δήμο. Ίσως να έχει αυτό στο μυαλό της. Δεν γνωρίζω πώς και τι σκέφτεται. Πάντως εσύ είσαι ευχαριστημένος. Πάει καλά το πράγμα. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή, είναι, αν δεν γινόταν η εκλογή την Κυριακή, είσαι αμαδήμαρχος. Αυτό δεν συσχέζεται. Είναι καλή παράσταση. Ναι, ναι. Ακριβώς έτσι, Γιώργο, είναι η αλήθεια αυτά. Μπράβο. Και αν θυμάστε και την προηγούμενη φορά, τον Κώστα τον είχα πει ότι ήταν στο δεύτερο γύρο. Την έλεγε ότι ήταν λίγο διστακτικός. Ναι. Όχι διστακτικός. Σύμπη, δεν πας πουθενά. Δεν περίμενε. Ναι. Ναι. Άλλο διστακτικός και άλλο δεν πας πουθενά. Ναι. Αλλά εντάξει. Έτσι ακριβώς. Η πλευρά εκεί του Δημάρχου είναι λίγο πεισμένη αυτόν τον γύρο. Τι έπαθαν. Δεν ξέρω πού. Αν μου κάποιον να μιλήσει και να μιλήσει, τι να πω, δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί να μιλήσουμε, αφού δεν βγαίνει ο Σπύρος, βγαίνει τώρα ο άλλος. Δηλαδή, εγώ σταμάτησα τώρα να μιλάω με τον Γεωργουλόπουλο γιατί με ενοχλεί. Μιλάω ο Γεωργουλόπουλο αντί για τον Δήμαρχο. Δεν μιλάει καθόλου. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Δεν μπορεί να μιλάει ο Γεωργουλόπουλο για τον Δήμαρχο. Και επίσημα και επίσημα και ο κύριο Τερματή δεν έχει ανακοινώσει τα κατέβη. Επίσημα ο ίδιο. Δεν έχει δηλώσει τα κατέβη. Για μέσο Γεωργουλόπουλο που γίνεται τα κατέβη. Εντάξει, τα ίδια και τα ίδια τώρα και έτσι και εκείνο και το άλλο και το Μουσχαράκι και το αυτό και ο Καβαλάρης. Δεν μπορούμε να πάμε παραβολές εκλογές. Τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία, πρέπει να μιλάμε σοβαρά. Το άλογο. Το άλογο η Σούλα, έτσι αλλιώς. Έτσι ακριβώς. Ο Μεριβάκης τι κάνει. Ο Μεριβάκης κατέβηκε αυτό, ο Μεριβάκης, Χαλβατζά, αυτό τι κάνω. Χαλβατζά κατεβαίνει, σαν αφιερμένο. Έτσι δηλώσαν. Ο Μεριβάκης δηλώσε. Ο κύριος Μεριβάκης δεν κατέβε. Ο ποιος? Ο κύριος Μεριβάκης δεν είχε πέσει το κατέβε. Από το κουκουέ κανένας. Το κουκουέ έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι δεδομένο. Ποιος Σαπουνάς? Δεν υπάρχει. Σαπουνάς. Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω ποιον. Αν δεν νομίζω Σαπουνάς. Ίσως να κατέβει η κυρία Βανακάρα που είναι και τώρα μέλος. Αντικατέστησε την κυρία Σεργίου. Πώς είπε μέχρι τώρα, 4-5 πώς είπε. Υποκεφαλής παράταξης. Γι' αυτό είπα είναι δύσκολο. Εάν κατέβουμε όλοι εμείς και έχουμε πλήρη ψηφοδέλτιο, θέλουμε 600 άτομα. Πού να πετούν 600 άτομα. Εσύ ένα σπίτι θέλει ένα Μπομιριβάκι και ένα Μπουμπαγιώτη. Έτσι, ο τέλο κάτι θα κάνουν πίσω. Έτσι ακριβώς. Μόνο έτσι. Έτσι ακριβώς. Είναι δύσκολο. Στο τέλο. Α, και στην Καλαμπάκα έτσι και που είναι πολύ που ακούγονται τώρα, ήδη έχουν αρχίσει και. Εάν κατέβουμε το ελάχιστο, το θέλω με 25, σε εμά το 25 στο δημοτικό, γύρω στα 60 άτομα. Με το ελάχιστο μπορεί να κατέβουν. Είναι 25 δημοτικού συμβούλου, όσοι εκλέγονται. Εμεί κρατάμε τη δήλωσή σου ότι αν αυτή την Κυριακή γίνονταν εκλογέ, θα ήσουν δήμαρχο. Το θέμα είναι ότι εκλογέ γίνονται σε. Κάπως, ναι. Σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο με τώρα. Ναι. Ακριβώ ένα χρόνο, 8 Οκτωβρίου. 23. 8 Οκτωβρίου 23. Α, περνάει καιρό, δεν είναι τίποτα. Περνάει. Υγεία να πούμε. Έγινε Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Γεια σου.